Η ώρα είναι 10 το βράδυ. Η λιγοστή κίνηση εν μέσω χειμερινή περίοδου στην Αγία Νάπα ευνοεί το έργο των τριών επίδοξων ληστών, οι οποίοι εισέρχονται εντό υπεραγορά στην Λεωφόρο νησί. Οι τρει αλλοδαποί φορούν κουκούλα από φούτερ, όμω τα πρόσωπά του είναι ακάλυπτα, αποδεικνύοντα το θράσο του. Οι κινήσει του προσχεδιασμένε, κάτι που αποδεικνύει το κλειστό κύκλωμα παρακολούθηση στο εξωτερικό τη υπεραγορά, αφού ένα εκ των τριών έχει ρόλο τσιλιαδόρου και παραμένει έξω καθ' όλη την διάρκεια τη ληστεία. Οι άλλοι δύο προσποιούνται του πελάτε και μάλιστα πληρώνουν αριθμό προϊόντων τα οποία αφήνουν στο ταμείο. Ακολούθω όπως όπω φαίνεται στο βίντεο του κλειστού κυκλώματο παρακολούθηση, το οποίο εξασφάλισε το ΣΥΓΜΑ ο ένα ανασύρει μαχαίρι και ζητεί από την υπάλληλο να του δώσει τι εισπράξει. Η Ελληνοκύπρια υπάλληλο έντρομη ανοίγει την ταμιακή μηχανή και του παραδίδει το ποσό των 600 ευρώ από τι εισπράξει τη ημέρα, ενώ μάλιστα στην προσπάθειά του να τι αρπάξουν το κινητό τηλέφωνο, αυτή αρνείται και την ψεκάζουν με σπρέι πιπεριού και στη συνέχεια τρέπονται σε φυγή. Μέλη του αστυνομικού σταθμού Αγία Νάπα μετέβησαν στην σκηνή και διάφορα τεκμήρια τα οποία θα αποσταλούν για επιστημονικέ εξετάσει ενώ η αστυνομία αξιολογεί το κλειστό κύκλωμα παρακολούθηση και έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για εντοπισμό του.